θα έχουμε ένα πρόβλημα με την ασφάλεια τροφίμων. Τεράστια σπατάλη νερού. 20 και 30 μέρες χωρίς βροχή, δεν υπάρχει ούτε ένα υδατικό διαμέρισμα της χώρας που να μην έχει πρόβλημα. Διατρέχουν κίνδυνο ακραίας ερημοποίησης μέχρι το τέλος του αιώνα. Υπάρχει ανησυχία για την εγκατάλειψη του πρωτογενού τομέα. Οι περιοχές οι οποίες θα έχουν πρόβλημα έλλειψης νερού είναι κυρίως η Ανατολική Ελλάδα κάτω από τη Μακεδονία. Συγκεκριμένα Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησος. Με σύμμαχο την επιστήμη και την τεχνολογία, ο Έλληνας αγρότης σήμερα μπορεί να διασφαλίσει καλύτερη παραγωγή, πιο ανθεκτική στις νέες δυσμενείς συνθήκες της κλιματικής κρίσης και με σημαντικά χαμηλότερο κόστος. Γεια σας, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και στο σημερινό δεύτερο επεισόδιο της σειράς «Βιώσιμη γεωργία, βιώσιμος πλανήτης» θα αναδείξουμε βήμα-βήμα αυτήν ακριβώς την πορεία. Κρατήστε δύο λέξεις. Γιατί είναι οι λέξεις κλειδιά, μετριασμός και προσαρμογή. Πιο απλά, ο αγρότης σήμερα καλείται καταρχάς να μετριάσει το κλιματικό του αποτύπωμα και κατά δεύτερον να προσαρμοστεί στα ακραία φαινόμενα και να θωρακιστεί αποτελεσματικά απέναντί τους. Είναι στίχημα για τον πρωτογενή τομέα, είναι όμως ταυτόχρονα και μεγάλη πρόκληση για την εθνική οικονομία. Πώς μπορεί να μετριαστεί λοιπόν η επίπτωση της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία? Μπορούν να γίνουν πολλά. Ελάτε να τα δούμε ένα-ένα. Κοιτάξτε, στόχος δικός μας, των αγροτών δηλαδή και των συνεταιρισμών, δεν είναι να πάρουμε τις αποζημίωσεις από τον λιγάκι. Ο δικός μας προσανατολισμός είναι να προστατεύσουμε αυτή την παραγωγή. Σήμερα λοιπόν έχουμε την λεγόμενη εναέρια αντιχαλαζική προστασία. Είναι 3 αεροσκάφη τα οποία εδρεύουν στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Όταν έχουμε ένδειξη μέσα από τα ειδικά μετρολογικά ραντάρ ότι έρχεται χαλαζοφόρο σύννεφο, στέλνουμε τα αεροσκάφη και βομβαρδίζουν από πάνω από τα σύννεφα με ειδικές ρουκέτες, ας το πούμε έτσι, ιωδίουχου αργύρου, που μετατρέπουν τα χαλαζοφόρα σύννεφα σε βροχή. Έτσι λοιπόν προστατεύουμε ορισμένες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και βέβαια κάποιες περιοχές της Θεσσαλίας. Αλλά αυτό το σύστημα επιδιώκουμε να επεκταθεί από το 2024 σε άλλες περιοχές, όπως είναι η Ανατολική Μακεδονία, όπως είναι η Δυτική Μακεδονία, όπως είναι η Ζαγορά με τα Μήλα στο Πύλιο, αλλά και όποιες άλλες περιοχές μπορέσουμε να εντάξουμε. Έχουμε στη συνέχεια τα λεγόμενα αντιχαλαζικά δίχτυα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης με 80% επιχορήγηση και αν πρόκειται για συλλογικότητα, συνεταιρισμό δηλαδή που έχει δικές του εγκαταστάσεις, επιχορηγείται με 100%. Εκεί λοιπόν το αντιχαλαζικό δίχτυ προσφέρει απόλυτη προστασία από το χαλάζι, αλλά βέβαια είναι μια ακριβή επένδυση η οποία υπερβαίνει τις 2.500 ευρώ το στρέμμα ή και 3.000 ανάλογα με την περίπτωση. Όπως επίσης έχουμε και τα λεγόμενα αντιβρόχινα καλύματα που καλύπτουν τις καλλιέργειες κερασιού, τα οποία είναι ευπαθή στις βροχοπτώσεις. Ένα άλλο επίσης εργαλείο το οποίο θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε είναι κάτι συστήματα εδάφους τα οποία χρησιμοποιούν στη Γαλλία, όπου εκτοξεύουν από το έδαφος μετρολογικά μπαλόνια, τα οποία είναι φωδιασμένα με ρουκέτες με φυσίγγια ιωδίουχου αργύρου και βομβαρδίζουν το σύννεφα από την κάτω πλευρά. Το κλίμα αλλάζει και μαζί πρέπει να αλλάξουν και οι ποικιλίες που καλλιεργούν οι Έλληνες αγρότες. Οι νέες βελτιωμένες ποικιλίες είναι ένα σημαντικό όπλο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Όταν αναφερόμαστε για την κλιματική αλλαγή και την Ελλάδα, ουσιαστικά μιλάμε για μεγαλύτερες, υψηλότερες θερμοκρασίες και ξηρασίες και καύσονες. Άρα χρειαζόμαστε ποικιλίες οι οποίες θα είναι ανθεκτικές στις αυξημένες θερμοκρασίες και στις μεγάλες περιόδους καύσωνα. Είναι πολύ σημαντικό να εκμεταλλευτούμε και την μεγάλη βιοποικιλότητα που έχει η χώρα μας. Μπορώ να αναφέρω για παράδειγμα την Ελιά, όπου οι τελευταίες έρευνες έχουν δείξει ότι μια παραμελημένη ποικιλία, όπως είναι η τσουνάτη, είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στους νότιους θερμούς ανέμους της περίοδου, κατά την περίοδο της Άνοιξης, όπου προκαλεί τα τελευταία χρόνια μεγάλες καταστροφές στην ελαιοκαλλιέργεια σε νότιες περιοχές, και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε αυτό το γενετικό υλικό προς όφελος των παραγωγών. Και βέβαια, οικονομία. Υπάρχουν αειφορικές τεχνικές στη γεωργία, οι οποίες μπορούν να σώσουν το έδαφος από τη διάβρωση σε μεγάλο ποσοστό. Υπάρχουν τεχνικές εξοικονόμησης νερού για την ενέργεια. Μπορούμε να μειώσουμε
την ένταση των κατεργασιών του εδάφους με μηχανικά μέσα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ηλιακή ενέργεια για την ξύρανση των γεωργικών προϊόντων. Οι αηφόρες γεωργία είναι πραγματικά σανίδα σωτηρίας. Τι πρέπει να γίνει? Διότι μην ξεχνάμε ότι ο τελικός αποδέκτης και χειριστής όλων των χειρισμών είναι ο ίδιος ο αγρότης. Πρώτο και κύριο, μια μεγάλη ενημερωτική καμπάνια σε όλους τους αγρότες να αντιληφθούν ότι τι ακριβώς συμβαίνει και πώς θα μπορέσουν να σώσουν την παραγωγή τους. Δεύτερον, παροχή κινήτρων. Διότι ο αγρότης ιδιαίτερα δύσκολους χειρισμούς δεν θα τους κάνει αν δεν του δώσει κίνητρα το κράτος. Ο Έλληνας παραγωγός οφείλει να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, ανεξάρτητα αν προκύπτει κλιματική κρίση ή όχι. Έχει αλλάξει ολός ο τρόπος της πρωτογενούς παραγωγής και στην Ελλάδα και διεθνώς. Υπάρχουν μεγαλύτερες πιέσεις, οι αλυσίδες εφοδιασμού έχουν απλωθεί πολύ, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός από χώρες που είναι μακρινές. Άρα πρέπει το προϊόν σου να είναι και ποσοτικά αλλά και ποιοτικά επαρκές, να μπορείς να προσεγγίσεις τον καταναλωτή. Άρα λοιπόν θα τους έλεγα ότι ξέρετε, προστατεύστε την παραγωγή σας παίρνοντας μέτρα σήμερα, ακόμα και αν δεν είναι προφανές ότι πρέπει να τα πάρετε σήμερα, γιατί έρχεται μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Η Γεωργία είναι πολύ ευάλωτη στην κλιματική αλλαγή, τα έντονα καιρικά φαινόμενα, η σταδιακή αλλαγή της θερμοκρασίας αλλά και των βροχοπτώσεων την επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ταυτόχρονα βέβαια η Γεωργία αποτελεί και μέρος του προβλήματος, γιατί ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η καλλιέργεια σήμερα επιτείνει το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Αν όμως αυτό αλλάξει, τότε μπορεί η γεωργία να αποτελέσει και ένα κομμάτι της λύσης και όχι κομμάτι του προβλήματος. Γι' αυτό το λόγο και η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναπτύξει προϊόντα και υπηρεσίες για να υποστηρίξει τους γεωργούς οι οποίοι θέλουν να κάνουν αυτή την αλλαγή. Δηλαδή τι, να μειώσουν τις εκπομπές του διοξείδου του άνθρακα από την χρήση της ενέργειας, μάλιστα να χρησιμοποιήσουν ακόμα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ακόμα καλύτερα, να μειώσουν την κατανάλωση του νερού, να μειώσουν τη χρήση των φυτοφαρμάκων και των λοιπασμάτων, να εφαρμόσουν αυτό που λέμε την ευφυή και την ακριβή γεωργία. Κάνοντας αυτό, τότε δημιουργούν μια υγιεινή διατροφική αλυσίδα η οποία ωφελεί όλους μας. Για εμάς στην Τράπεζα Πειραιώς, το πολυσυζητημένο ESG, δηλαδή οι πρακτικές που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση, είναι έμπρακτη στρατηγική εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Ιδιαίτερη επιτάχυνση στον τομέα αυτό έχουμε διαγράψει τα τελευταία 4 χρόνια. Η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, θα χρηματοδοτήσει περισσότερα από 200 εκατομμύρια ευρώ σε νέες επενδύσεις για τους νέους αγρότες. Ο Ελγό Δήμητρα μελετά τις προκλήσεις κάθε εποχής και καλείται να σχεδιάσει την επόμενη μέρα για τον Έλληνα αγρότη, λαμβάνοντας σήμερα υπόψη και την παράμετρο της κλιματικής αλλαγής. Τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα πρέπει πια να αποκτήσουν οικολογική ταυτότητα. Στο σύγχρονο κόσμο, οι καταναλωτές ζητάνε όλο και περισσότερο πιστοποιημένα προϊόντα. Θέλουν να ξέρουν τα προϊόντα που αγοράζουν, τι διατροφική αξία έχουν, την αυθεντικότητά τους και μέσα σε αυτά, τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι καταναλωτές ζητάνε να έχουν πληροφορίες και για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του προϊόντος. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή αρκετά περιβαλλοντικά σήματα, τα οποία πιστοποιούν αν ένα προϊόν η παραγωγή του είναι πράσινη, δηλαδή δεν παράγεται τόσο πολύ διοξίδιο του άνθρακα. Αν έρχεται από κοντά ή από μακριά, που σημαίνει ότι καταναλώνεται διοξίδιο του άνθρακα για τη μεταφορά του και διάφορα άλλα χαρακτηριστικά. Το μισό του εδάφους έχουμε πολυετής δενδρώδης καλλιέργειες, όπως είναι ελιά, ροδακινιά, πορτοκαλιά. Κάναμε λοιπόν μια μελέτη να δούμε πόσο διοξίδιο δεσμεύουν και το ισοζύγιο είναι αρκετά θετικό. Υπολογίζονται για όλες τις δενδρώδεις καλλιέργειες της Ελλάδος στα 5 εκατομμύρια τόνους διοξιδίου το χρόνο. Αυτό σκοπεύουμε να το πιστοποιήσουμε στο μέλλον για να μπορούν οι καλλιεργητές να το διαπραγματεύονται στην αγορά ρήπων. Αυτό λοιπόν θα αποφέρει ένα έξτρα εισόδημα στους αγρότες. Επίσης, όσο περισσότερο περιβαλλοντική είναι η καλλιέργειά τους, όσο λιγότερες εισρωές έχουν ή πιο βιολογική η καλλιέργειά τους, τόσο περισσότερο διοξίδιο δεσμεύουν. Άρα λοιπόν αυτό θα είναι και ένα κίνητρο για αυτούς να αυξήσουν τη φιλοπεριβαλλοντική τους επίδοση. Συζητάμε διαρκώς για την ενεργειακή κρίση.
Εκτός από παραγωγή προϊόντων όμως, οι Έλληνες αγρότες μπορούν να γίνουν και παραγωγή πράσινης ενέργειας, μειώνοντας έτσι σημαντικά τόσο το λειτουργικό κόστος, όσο και το κόστος της κλιματικής αλλαγής. Η περισσότερη ενέργεια και το ηλεκτρισμός δηλαδή που χρησιμοποιεί η Γεωργία προέρχεται από την άντληση και από τις αποθήκες και βέβαια και τα γεωργικά εργαλεία. Και αν μιλάμε για την άντληση, που ουσιαστικά είναι μια κατάσταση που βοηθάει πολλούς γεωργούς, υπάρχει ήδη στον νόμο αυτό που λέγεται ενεργειακές κοινότητες, που θα μπορούσαν όλοι οι γεωργοί μιας περιοχής να στήσουν ένα μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Άρα υπάρχουν ήδη αρκετές μέθοδοι και αρκετές ευκαιρίες να η ενέργεια που χρησιμοποιεί η γεωργία να είναι πράσινη. Οι δυνατότητες των παραγωγών στο κομμάτι της ενέργειας δεν σταματούν εδώ. Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο είναι οι λεγόμενες ενεργειακές καλλιέργειες. Υπάρχουν καλλιέργειες που παράγουν ηλιοκράνδη, παράγουν ηλιόσπορο, από τα οποία βγάζεις πετρέλαιο. 95.000 εκτάρια, πολύ μικρή ποσότητα. Αυτά θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα, να παράξουμε περισσότερο βιοδίζελ στα οικονομικά ωφέλη, πέραν του μικρότερου λογαριασμού της ενέργειας σε αυτόν, θα μπορέσει να υπάρξει και άλλη αξιοποίηση χωραφιών, τα οποία δεν είναι τόσο παραγωγικά. Γιατί οι ενεργειακές καλλιέργειες δεν χρειάζονται τόσο έφορα εδάφη για να μπορέσουν να παράξουν. Οι ενεργειακές κοινότητες σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 15 συμμετέχοντες για να μπορέσει να προχωρήσει. Δεν είναι πάντα εύκολο βέβαια να συνεργάζονται άνθρωποι. Ειδικά στην Ελλάδα. Αλλά υπάρχει ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα αρχίσουμε κι εμείς να μπορέσουμε να συνεργαζόμαστε για να έχουμε τα πολλαπλά ωφέλη που προέρχονται από τις συνεργασίες. Εκτός όμως από τις λύσεις που δίνει η τεχνολογία, υπάρχουν και εκείνες που απλόχερα χαρίζει η μητέρα φύση. Επιστροφή στη φύση λοιπόν, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην ανεκτίμητη αξία της επικονίασης. Με δύο λόγια, επιστροφή στην αγροδασοκομεία. Και σε αυτό το τομέα η Ελλάδα φαίνεται πως τα πηγαίνει καλά, χάρη στα βοσκοτόπια, αλλά και τις καλλιέργειες που συνυπάρχουν με δασικά ή καρποφόρα δέντρα. Οι λύσεις μέσα από τη φύση, οι nature-based solutions, όπως τις λένε τώρα πια έχει ακουστεί και ακούγεται όλο και περισσότερο, είναι μία από τις πρωταρχικές λύσεις που μπορούμε να αναδώσουμε σε αυτά τα προβλήματα. Το περίεργο είναι ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα το έχουμε και πολλές φορές το ξεχνάμε. Αυτά τα συστήματα τα ονομάζουμε με έναν τρόπο αγροδασικά συστήματα. Είναι πολύ σημαντικά και έχουν το χαρακτηριστικό πρώτον ότι είναι εξαιρετικά πλούσια σε βιοποικιλότητα και όχι μόνο αυτό, είναι και αποθήκη άνθρακα, γιατί δεσμεύουν πάρα πολύ άνθρακα και βοηθάνε την προστασία από τη διάβρωση. Είναι λοιπόν πολλαπλές οι χρήσεις αυτών των συστημάτων. Αυτά τα συστήματα μας δίνουν ένα εξαιρετικά πολύτιμο πράγμα. Μας δίνουν τρόπους να αντιμετωπίσουμε προβλήματα παραγωγής. Φανταστείτε ότι χωρίς τους επικονιαστές, χωρίς τις μέλισσες, ας πούμε, τους οποίους τους βρίσκουμε χάρη στην ύπαρξη αυτών των συστημάτων και αυτών της διάσπαρτης βλάστησης, άγριας βλάστησης, θα είχαμε πρόβλημα το 50% των προϊόντων που υπάρχουν σε ένα σούπερ μάρκετ δεν θα μπορούσαμε να τα έχουμε. Το 1/3 της παγκόσμιας αγροτικής παραγωγής εξαρτάται από την επικονίαση των εντόβων και κατά κύριο λόγο των μελισσών. Πάνω από 1.300 φυτά που χρησιμοποιούνται για την τροφή ή για την ανάπτυξη φαρμάκων και εξαρτώνται αποκλειστικά για την αναπαραγωγή τους από τις μέλισσες. Σε αυτά λοιπόν τα είδη περιλαμβάνονται και οι 115 παραγωγικότερες καλλιέργειες του πλανήτη μας, οι οποίες παράγουν τουλάχιστον 2,5 δισεκατομμύρια τόνους τροφίμων. Αυτή λοιπόν η οικολογική υπηρεσία των μελισσών αποτιμάται κατελάχιστον σε 250 δισεκατομμύρια το χρόνο. Την τελευταία δεκαετία όμως ο πληθυσμός των μελισσών έχει μειωθεί κατά 60% στη Βόρεια Αμερική και κατά 15-35% εδώ στην Ευρώπη και είναι κρίσιμο αυτή η τάση να αναστραφεί. Η αξία της αγροδασοκομείας αναγνωρίζεται σήμερα και από τη νέα πιο πράσινη ΚΑΠ που υποχρεώνει αλλά και επιβραβεύει με επιδοτήσεις όσους αγρότες εφαρμόζουν πρακτικές φιλοπεριβαλλοντικές και διατήρησης της βιοποικιλότητας.
Δύο από τις βασικές στρατηγικές της Πράσινης Συμφωνίας είναι η στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο και η στρατηγική της βιοποικιλότητας. Υπάρχουν υποχρεωτικά μέτρα, η ενισχυμένη αερισιμότητα που λέμε, όπου εδώ πέρα δεσμεύονται οι παραγωγοί για να πάρουν κοινοτικές ενισχύσεις, θα πρέπει να ακολουθήσουν πρακτικές οι οποίες είναι φιλικές στο κλίμα, στο περιβάλλον και στην βιοποικιλότητα. Στην ουσία είναι το παλιό πρασίνισμα. Τι είναι το παλιό πρασίνισμα? Όλοι πρέπει να εφαρμόσουν περιοχές οικολογικής εστίασης, τουλάχιστον στο 3%. Πρέπει να διατηρήσουμε τα μόνιμα βοσκοτόπια. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε την αμυψισφορά και να μην έχουμε μονοκαλλιέργεια. Έχουμε ένα οικολογικό σχήμα που είναι η χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εδώ πέρα πρέπει να προωθήσουμε, να αντικαταστήσουμε μάλλον τις υδροβόρες καλλιέργειες όπως είναι βαμβάκι, αραβόσιτος, μυδική, με κάποιες καλλιέργειες όπως τα χειμερινά σιτηρά ή ντοβίκο. Όποιος αντικαταστήσει αυτές τις καλλιέργειες υδροβόρες με βίκο ή με χειμερινά σιτηρά θα αμυφθεί ανά στρέμμα γιατί θα πάρει κάποια ενίσχυση. Επίσης, θα μπορέσουν να ενισχυθούν οι παραγωγοί για την καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών και ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή. Μιλάμε για είδη όπως είναι η κοινόα. Μπορούμε στην Ελλάδα να καλλιεργήσουμε κοινόα? Βεβαίως και μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Έχουμε εμπειρία και όχι μόνο για την κοινόα, για την γλυκοπατάτα, το σιτοκρύθαρο, το λινάρι για το έλαια, καθώς επίσης και την τσουκνίδα για την Ίνα. Για ύφασμα. Βεβαίως. Και για όλα αυτά λοιπόν η νέα ΚΑΠ δίνει στον Έλληνα παραγωγό κίνητρα οικονομικά. Δίνει οικονομικά κίνητρα και τον ενισχύει. Εδώ ισχύει η αρχή ότι όποιος παράγει δημόσια αγαθά αμείβεται. Δημόσια αγαθά μιλάμε για νερό, έδαφος, βιοποικιλότητα. Όποιος τα παράγει, δηλαδή εφαρμόζει πρακτικές υπέρ αυτών, θα αμείβεται. Όλα τα οικολογικά σχήματα και ό,τι έχει σχεδιαστεί για το νέα κοινή αγροτική πολιτική θα ξεκινήσει να ισχύσει από 1η-1η του 2023. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει αποφασίσει να κινηθεί σε δύο επίπεδα. Ειδικότερα, έχουμε ήδη δημιουργήσει μία παλέτα προϊόντων που αφορούν σειρά λύσεων στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Ενδεικτικά θα αναφέρω προϊόντα που αφορούν την ΕΦΗ, γεωργία και κτηνοτροφία. Είμαστε σε συνεχή επαφή με τον ΕΛΓΑ για να παράσχουμε λύσεις και προϊόντα στο πρόβλημα του κινδύνου της κλιματικής αλλαγής και με προϊόντα που αφορούν αντιβρόχινα και αντιχαλαζικά δίκτυα. Παρέχουμε λύσεις στο μεγάλο ζητούμενο της βιολογικής καλλιέργειας. Υποστηρίζουμε αναφορικά με το ζήτημα της ενέργειας προγράμματα αγροβολταϊκών επενδύσεων αλλά και επίσης σύγχρονων καινοτόμων μεθόδων παραγωγής όπως είναι τα υδροπονικά θερμοκήπια. Έχοντας δημιουργήσει όλες αυτές τις λύσεις, προσκαλούμε όλους τους εμπλεκόμενους στον χώρο αυτόν, είτε είναι αγρότες, είτε είναι ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, είτε είναι αγροτικοί συνεταιρισμοί, είτε είναι εταιρείες στον χώρο της αγροδιατροφής, να μας επισκεφθούν, να τους ακούσουμε, να τους συμβουλεύσουμε και να προβούμε στις σωστές επενδύσεις. Είδαμε λοιπόν ένα-ένα τα βήματα για το μετασχηματισμό της αγροτικής παραγωγής. Βήματα που βασίζονται και στην τεχνολογία, αλλά και στην ξεχασμένη αγροτική μας παράδοση. Μείνετε μαζί μας στο επόμενο επεισόδιο. Ξεδιπλώνουμε και σας παρουσιάζουμε τις απεριόριστες δυνατότητες της εφιούς γεωργίας. Της γεωργίας δηλαδή που έρχεται να συνδέσει τον αγρότη με το διάστημα.